Χαίρετε. Το όνομά μου είναι Μαρή Λενότρο Χομπίτη. Είμαι ο πρόεδρος της έκθεσης που οργανώσαμε φέτος στο Χιούστον, στο Houston Public Library. Το όνομα της έκθεσης είναι Greece, A Cultural Odyssey. Στα πλαίσια αυτού του Φεστιβάλ των Εθνών, όπως είπαμε, η ελληνική κοινότητα του Χιούστον με τον πρόξενο της Ελλάδος του Χιούστον, κύριο Νικόλαο Κανέλο, και το IAE, οργανώσαμε αυτή την έκθεση. Πολλά κορίτσια λάβανε μέρος, οι περισσότεροι Έλληνες, τουλάχιστον 15. Σήμερα θα σας κάνουμε μια βόλτα να δείτε την έκθεση μέσα στη βιβλιοθήκη. Ο σκοπός αυτής της έκθεσης ήταν να δείξουμε στο αμερικάνικο κοινό την επιρροή της Ελλάδος στην επιστήμη, στην τέχνη, στην ιδεολογία, ακόμη και στην καθημερινή ζωή του σημερινού ανθρώπου. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της έκθεσης ήταν οι φωτογραφίες του διάσημου Έλληνα φωτογράφου Δημήτριου Κυριαζή. Κύριε Κυριαζή, θα θέλατε να μας μιλήσετε κάτι για τις φωτογραφίες σας? Για με μεγάλη ευχαρίστηση. Εμένα, ο σκοπός μου πάντα, κάθε φορά που πήγαινα στην Ελλάδα, ήταν να βγάζω φωτογραφίες. Δεν εξασκούσα το επάγγελμα σαν φωτογράφος. Απλώς ήταν μια αγάπη. Ήταν για μένα η εξερεύνηση του ανθρώπινου τοπίου. Γιατί μέσα σε αυτές τις φωτογραφίες ήταν εκφράσει το ανθρώπινο τοπίο. Και δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο που να έχει τόση έκφραση, τόση δύναμη, τόσο συνέστημα όσο έχουν οι ελληνικές φωτογραφίες, όσο έχει η ελληνική ύπαιθρος. Για μένα το παν στην Ελλάδα είναι ο άνθρωπος μέσα στο περιβάλλον του. Είτε είναι η γιαγιούλα η οποία μιλάει στο εγγονάκι της, είτε είναι ο άλλος πάνω στο γαϊδουράκι του παίρνοντας τις πέτρες πάνω στα βουνά. Για μένα έχουν μια σημασία, για μένα έχουν ένα νόημα, για μένα έχουν πνεύμα το οποίο εκφράζουν αυτό καθ' αυτό την Ελλάδα. Και όπως θα δούμε αργότερα, σε μερικές από τις αναλύσεις στις φωτογραφίες μας, θα δούμε μερικές λεπτομέρειες γιατί ήταν αυτό το οποίο με κίνησε να φωτογραφίσω τον άνθρωπο μέσα στο περιβάλλον του. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί με 15 εθελοντές από τον Ελληνικό Σύλλογο Επιστημόνων, εργαστήκαμε επί 3 μήνες για να οργανώσουμε μια έκθεση ελληνικού πολιτισμού που περιλαμβάνει αντικείμενα τέχνης, βιβλία, κεντήματα, υφαντά, τρόφιμα, νομίσματα, εικόνες, καλύπτοντας θέματα όπως η Μακεδονία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η Κρήτη, η αστρονομία, η ιατρική, μουσική, καλύπτοντας πάνω από 4.000 χρόνια ελληνικού πολιτισμού από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Κάθε εθελοντής ανέλαβε μία ή περισσότερες βιτρίνες και την στόλισε με τη δική του καλλιτεχνική έμπνευση. Η βιβλιοθήκη περιέχει 4 πατώματα και την επισκέπτονται 35.000 άτομα κάθε μήνα. Είναι μεγάλη τιμή μου σήμερα να σας παρουσιάσω την Mary Ann Tinko, η οποία πάρα πολύ προσέφερε σε αυτή την έκθεση, διότι ήταν η πρώτη η οποία είχε την ιδέα αυτής της ελληνικής έκθεσης. Mary Ann. Thank you. My grandfather was Greek, and I have majored in Greek art and archaeology. I thought it was very important that Americans know more about Greek contributions to American and Western culture. The case that I have organized in the back on the impact of Greece includes some of the individuals that Americans would readily be able to identify with, such as Lord Byron, the French painter Eugene Delacroix, and the psychoanalyst Sigmund Freud. Χαίρετε, λέγομαι Αθηνά Βελέντζα Χέρεν και είμαι από τα Γιάννενα. Σε αυτή εδώ την βιτρίνα θελήσαμε να δείξουμε την ελληνική επιρροή του φαγητού σε όλο τον κόσμο. Και αρχίσαμε με μία συνταγή που είναι ψάρι ψητό αρχίστρωτος, η πιο αρχαία συνταγή που έχει βρεθεί. Μετά πήγαμε στα κρασιά, λόγω του ότι η Ελλάδα ήταν η πρωτοπόρος χώρα ενοποίησης και δείξαμε τη σημαντικότητα του λαδιού σε όλο τον κόσμο, γιατί το λάδι ήταν αυτό που άνοιξε τα όρια της Ελλάδος με τον υπόλοιπο κόσμο.
τα προϊόντα που βρίσκονται στο Houston, ελληνικά προϊόντα, και μετά θέλαμε να δείξουμε τα βότανα που υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως η ρίγανη, το πιο σημαντικό βότανο που χρησιμοποιείται σε όλα τα φαγητά, μαζεμένο στην Ελλάδα, το θυμάρι, το τσάι του βουνού και διάφορα άλλα αντικείμενα που φτιάχνουν και ομορφαίνουν το ελληνικό σπίτι, όπως τα κουρτινάκια και τα χειροποίητα κεντήματα. Δοχεία ελληνικής τέχνης που είναι τώρα λαϊκή τέχνη και έτσι θέλαμε να δείξουμε πώς είναι ένα ελληνικό σπίτι. Ευχαριστώ. Αυτές οι εθνικές ενδυμασίες που βλέπετε ανήκουν στην ελληνική εκκλησία του Χιούστον και χρησιμοποιούνται κάθε χώρο σε χορευτικές παραστάσεις στα πλαίσια του ελληνικού φεστιβάλ. Είχαμε μεγάλη τιμή να συμμετέχει στην έκθεσή μας η Menil Collection του Χιούστον. Η Menil Collection του Χιούστον είναι η πιο σημαντική οργάνωση και μουσείο για την επιστήλωση αρχαίων αντικειμένων τέχνης και εικόνων. Επίσης, είναι το πιο σημαντικό μουσείο για βυζαντινές εικόνες. Εδώ έχουμε δύο βάζα του 4ου και 5ου αιώνα π.Χ. Εδώ πέρα έχουμε βάλει αντικείμενα βυζαντινά, τα οποία είναι σφραγίδες, δαχτυλίδια, κλειδιά, αρχαία νομίσματα. Εδώ είναι ένα άλλο δοχείο από το 500 μετά πριν Χριστό. Και εδώ έχουμε δύο εξαιρετικές εικόνες από την Κρητική Σχολή του 15ου και 16ου αιώνα. Και εδώ έχουμε δύο κεραμικά από το 2000 π.Χ. Βλέπετε τη λαμπάδα που μετέφερε την Ολυμπιακή φλόγα από την Αθήνα μέχρι το Λος Άντζελες το 1984. Εδώ έχουμε δύο μετάλλια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984 και επίσης το αθλητικό κουστούμι του μεγάλου πρωταθλητή Καρλ Λούις που ζει στο Χιούστον. Σε αυτή εδώ την προθήκη αφιερωμένη ακόμη στους Ολυμπιακούς Αγώνες βλέπετε ότι έχουμε ένα αντίγραφο από τη Σαντορίνη που μας δείχνει τους παλαιστάς, τους νεαρούς παλαιστάς και μας θυμίζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης έχουμε τα παπούτσια του πρωταθλητού μας, του Αμερικάνου πρωταθλητού Καρλ Λούις που γράφουν από πίσω νίκη. Και τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την αγαπητή μου φίλη, πολύ στενή μου φίλη, Μαρία Βελιβασάκη Σταματίου, με την οποία εργαστήκαμε πάρα πολύ στενά για να φτιάξουμε αυτή την έκθεση. Μαρία. Ευχαριστώ, Μαρία. Πάνε 28 χρόνια που έφυγα από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έχει φύγει ποτέ από μένα. Την έχω βαθιά στο νου μου και είναι ζυμωμένη με την καρδιά μου. Την έχω πάντα κοντά μου και τη ζω κάθε μέρα. Ιδιαίτερα γιατί είμαι τυχερή να έχω αυτό τον θησαυρό, τα κριτικά υφαντά της μαμάς μου, που τα ήθελε όταν ήμουν μικρό παιδί, με τόσο υπομονή και τόσο ταλέντο. Θυμάμαι ζωντανό τον ήχο του αργαλιού, καθώς χτυπούσε η μαμά το χτένι για να στήσει στη θέση του το ξόμπλι, το σχέδιο, το τριοπατήτηρο. Τριοπατήτηρο, γιατί πατούσε τρεις πατητήρες, σηκωνόταν μία κλωστή και έτσι περνούσε με υπομονή μία-μία σειρά το σχέδιο. Μετά, πετούσε τη σαΐτα με την κλωστή από τη μία άκρη στην άλλη και έτσι σχημάτιζε το υφαντό πανί. Εδώ βλέπετε την βούρια, υφαμένη από ντόπιο μαλλί, με ζωηρά χρώματα βαμμένα στο σπίτι. Οι βούργες φυσικά είναι τα χαρακτηριστικά κριτικά σακίδια που χρησιμοποιούσαν οι άνδρες είτε για να μεταφέρουν τα ψώνια τους όταν πήγαιναν στη χώρα, είτε για να κουβαλούν το μεσημεριανό τους φαγητό όταν πήγαιναν στο αμπέλι. Τα βούργιδοβάσταγα, τα κορδόνια, είναι πλεγμένα με ειδικό τρόπο που τους δίνει δύναμη και ομορφιά. Τα τριοπατήτηρα είναι είτε από βαμβάκι ή μετάξι ή και τα δύο. Οι χρωματιστές κλωστές είναι οι κουβάρες με τα σταθερά χρώματά τους.
Αυτό το πολύπλοκο σχέδιο με τους αρχαίους Έλληνες πήρε τη μαμά 2 μήνες για να το τελειώσει. 7 με 8 ώρες τη μέρα, μπορώ να πω. Κανένα σχέδιο δεν τη φόβιζε, αρκεί να της άρεσε. Εδώ βλέπετε το χαλί το κριτικό, με τα ζωηρά χρώματα πάλι, το μαξιλάρι. Εδώ έχουμε το κριτικό σεμέν με την χαρακτηριστική κριτική βελονιά και τα χαρακτηριστικά σχέδια, τα πουλιά, τα λουλούδια και οι γυναικείες φόρμες. Το κριτικό μαχαίρι με τη μαντινάδα, το κριτικό τετράστικο χαραγμένη στη λεπίδα του. Στις φωτογραφίες βλέπουμε τη λεβενδιά της Κρήτης, τους χορούς της, το πεντοζάλι, την σούστα, το μαλαβιζιώτικο, το κριτικό συρτό. Η κριτική λύρα με τις 3 χορδές που κάνουν θαύματα στα χέρια του καλού λυράρι. Ρικροί, οι άγριες Αίγες της Κρήτης, που ζουν αποκλειστικά στο φαράγγι της Σαμαριάς και που η ιστορία τους πάει πίσω στη Μινωική εποχή, όπως μας δείχνουν τα Μινωικά βάζα. Το κριτικό δίκταμο, αποκλειστικό αρωματικό φυτό της Κρήτης. Εδώ το κριτικό ποίημα του 15ου περίπου αιώνα, ο Ερωτόκριτος του Βιντσέντσου Κορνάρου. Η Ελληνίδα καλλιτέχνης Άννα Μαυρομάτη σχεδίασε αυτή την εικόνα. Εδώ έχουμε διάφορα φυλάδια, τα οποία και αυτά έχουν ετοιμαστεί από τους Έλληνες εκπαιδευτές που μένουν στο Χιούστον. Είναι φυλάδια που περιλαμβάνουν μέσα πληροφορίες για την Ελλάδα, για το θέατρο της Ελλάδος, την ελληνική γλώσσα, μουσική, νομίσματα, τέχνη και επιστήμη γενικά. Εγώ, παραδείγματος χάρη, έγραψα ένα θεατρικό έργο εμπνεσμένη από το, από το μύθο Έκο και Νάρκισσος, και αυτό το θεατρικό έργο που έγραψα το πήραμε και μαζί με τα παιδιά του ελληνικού σχολείου, του απογευματινού σχολείου, παίξανε μέσα αυτό το έργο. Η Μαρία Σταματίου, που σας μίλησε για την Κρήτη, έκανε όλα τα σκηνικά και παρουσιάσαμε αυτό το έργο στο Μουσείο Παιδείας και είχε μεγάλη επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην έκθεση αυτή με το να στείλουν τα έργα τους από τόσα σχολεία από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Τα παιδιά και τους δασκάλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα εκτιμήσανε πάρα πολύ τα έργα σας. Ακόμα και στην εφημερίδα του Χιούστον μπήκε αυτό εδώ, ακριβώς που βλέπετε τώρα. Αυτά είναι μερικά από τα έργα σας. Λάβαμε πάνω από 400 έργα, αλλά τα περισσότερα μπήκαν στο μουσείο, το παιδικό μουσείο. Και εντυπωσίασαν πάρα πολύ όλα τα παιδιά και τους μεγάλους. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Αυτά εδώ είναι μερικά από τα ελληνικά βιβλία τα οποία μας δάνεισε το απογευματινό σχολείο της ελληνικής μας εκκλησίας. Είναι μεγάλη μου τιμή να σας παρουσιάσω σήμερα τον αξιότιμο πρόξενο της Ελλάδος, κύριο Νικόλαο Κανέλο. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, εμείς οι Έλληνες του Χιούστον, να έχουμε πρόξενο τον κύριο Νικόλαο Κανέλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νενότρα. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι σε αυτήν την χώρα και ιδιαίτερα στην πολιτεία του Τέξας, με τόσο υψηλό ποιοτικά υλικό από Έλληνες και Αμερικανούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την όμορφη αυτή εκδήλωση που κάνατε στο Public Library του Χιούστον. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως εσάς, κυρία Λενότρ, που ως πρόεδρος μιας επιτροπής Ελληνίδων εθελοντών και Αμερικανών κάνατε αυτήν το όμορφο όνειρο πραγματικότητα. Η έκθεση που εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο στο Χιούστον και η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα και την οποία επισκέφθηκε τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Νιώτης, όσο και ο πρέσβης μας στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον, ο κύριος Τσίλας, είναι μια έκθεση που μας τιμά όλους ιδιαιτέρως και μας κάνει να ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα είμαστε πάντα πρόθυμοι και πάντα έτοιμοι να τιμάμε την χώρα από την οποία προερχόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω και τη βιβλιοθήκη και εσάς και όλους μας, τον Δημήτρη, για τις καταπληκτικές τις φωτογραφίες, την Βάσο, την Μαρία, την Αθηνά, εσένα, Μαρία, για τις μεγάλες σας και όμορφες προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ. Και το ωραίο είναι το ότι διατηρούμε τα ελληνικά ονόματα. Η Μαρία, η Αθηνά, η Βάσο, έχει μεγάλη σημασία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό είναι απίθανο. Ευχαριστούμε πολύ.
Thank you.